Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι θα ήθελα πολύ να βγω και να είμαι και εγώ λίγο αστείος, ας πούμε, σαν τον Αλέξανδρο. Αλλά δεν θα τα καταφέρω, δεν θα το επιχειρήσω καν. Αφενός νομίζω ότι δεν μπορώ. Αφετέρου είναι τέτοια η τραγικότητα της κατάστασης, αν και περιέχει στοιχεία κωμωδίας, που νομίζω ότι πρέπει να είμαι λίγο πιο σοβαρός. Είμαι μέλος της ομάδας νομικής βοήθειας. Εκπροσωπώ και τον τρίτο εκ των συλληφθέντων, ο οποίος μάλλον είναι κάπου στον δρόμο και έρχεται. Αξίζει να αναφερθώ λίγο στην περίπτωσή του, λίγο παραπάνω, καθώς έχει περάσει τα ψηλά γράμματα. Και είναι λογικό, αφού ούτε την φήμη των άλλων δύο συλληφθέντων έχει και κυρίως στην περίπτωσή του δεν υπάρχουν και τα βίντεο τα οποία τον αθωώνουν, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των άλλων δύο παιδιών. Μιλάμε για ένα παιδί 27 χρονών που έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Αργεντινή. Ήρθε πέρσι στην Ελλάδα για να ζήσει εδώ και να δουλέψει εδώ. Την ώρα της επίθεσης της αστυνομίας στα μπλοκ, που όταν αποχωρούσαν από την αντιφασιστική, την ειρηνική αντιφασιστική συγκέντρωση, όπως μετέφεραν και τα παιδιά, πηγαίνοντας προς τη στάση του τρόλε για να πάει στο σπίτι του, δέχτηκε επίθεση από μηχανάκια της ομάδας δράση και συνελήφθη. Απλά για τα πρακτικά, να αναφέρω ότι προφανώς ούτε μάσκα έφερε, ούτε σακίδιο είχε πάνω του, ούτε τσάντα. Το μοναδικό αντικείμενο το οποίο είχε πάνω του ήταν το τετράδιό του. Γιατί πήγαινε για διάβασμα, γυρνούσε από διάβασμα, συγγνώμη. Στη μαρτυρική κατάθεση του αστυνομικού που τον συνέλαβε, ο αστυνομικός ισχυρίζεται ότι τον εντόπισε μέσα σε πλήθος 100 ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων πετούσαν πέτρες. Και αργότερα το συνέλαβε. Το μοναδικό ενοχοποιητικό στοιχείο εις βάρος του είναι αυτή η εντελώς γενική και προφανώς ψευδής μαρτυρία, η οποία βέβαια έχει ήδη καταρριφθεί από τα βίντεο τα οποία έχουν προσκομίσει και κυκλοφορούν και στο βίντεο κατά δεκάδες. Στέκομαι ωστόσο σε αυτό και επιμένω και το θεωρώ σημαντικό, γιατί αν και ψευδής, η κατάθεση αυτή είναι το μοναδικό ενοχοποιητικό στοιχείο εις βάρος του τρίτου συλληφθέντα και αποτελείται μόνο από πλημελήματα. Υπάρχει στην έκθεση σύλληψής του και στη μαρτυρική κατάθεση το μοναδικό στοιχείο το οποίο τον επιβαρύνει είναι ότι βρέθηκε σε ένα σύνολο ατόμων, κάποιοι εκ των οποίων πετούσαν πέτρες. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει καμία αναφορά σε αυτοσχέδιο εμπριστικό μηχανισμό, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε μολότοφ. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να υπάρχει οτιδήποτε που να παραπέμπει σε κακουργηματική πράξη, βρίσκεται να κατηγορείται με κακούργημα για την πράξη της έκρηξης, χωρίς να στοιχειωθείτε αυτό από πουθενά. Και σε αντίθεση με τους άλλους δύο συλληφθέντες που είπε πριν και η Αντωνία με ποιον τρόπο στήθηκε αυτό το κατηγορητήριο με αυτές τις ψεύτικες και τις αβάσιμες κατηγορίες, με το μπουκάλι που φυτεύτηκε κτλ., εκεί τουλάχιστον μπήκαν στον κόπο να τηρήσουν τα προσχήματα, αναφέροντας τη μαρτυρική κατάθεση ότι βρέθηκε κάπου ένα μπουκάλι. Στη περίπτωση του τρίτου συλληφθέντα δεν υπάρχει καν αυτή η αναφορά. Αυτά όσον αφορά τις τιμένες κατηγορίες, θα ήθελα να προσθέσω, πριν αναφερθώ στους περιοριστικούς όρους που επιβλήθηκαν, ότι όπως είπε και η Αντωνία, δεν μας επιτράπει να περάσουμε στον εισαγγελέα ο οποίος ορίζει τις κατηγορίες και στον οποίο είχαμε σκοπό να εκθέσουμε τον παραλογισμό του συγκεκριμένου κατηγορητηρίου. Περιμέναμε ώρες μπροστά από τον εισαγγελέα, αναμένοντας τους κατηγορούμενους οι οποίοι έχουν το αναφέρετο δικαίωμα ακρόασης, αλλά παρόλα αυτά κάποια στιγμή ενημερωθήκαμε ότι ο εισαγγελέας μελέτησε το φάκελο χωρίς να τους δεχτεί και τους παρέμεψε στον ανακριτή. Τώρα όσον αφορά τους περιοριστικούς όρους οι οποίοι επιβλήθηκαν, θεωρώ ότι καταπατούν το Σύνταγμα, καταπατούν την νομοθεσία και καταπατούν και την κοινή λογική. Αφενός, με βάση την ίδια τη δικογραφία που υπάρχει, δεν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για κακούργημα, υπάρχουν μόνο κάποιες αστήρικτες κατηγορίες για πλημέλημα. Κανονικά, εδώ θα έπρεπε να τελειώνει η κουβέντα και να μην έχει συμβεί τίποτα από ό,τι συνέβη από την Πέμπτη και μετά. Γίνεται προφανές όμως από τη φύση των περιοριστικών όρων ότι μιλάμε για μια πολύ στοχευμένη απόφαση, η οποία μπορεί να μην είναι πρωτοφανής, μπορεί να έχει ξανασυμβεί, αλλά δεν πάβει να είναι αποκρουστική και αποτρόπαια. Αποτρόπαια στη σύλληψή της. Όσον αφορά την απαγόρευση μετάβασης σε συγκεκριμένο τόπο, στα εξάρχεια δηλαδή, η δυνατότητα αυτή
προβλέπεται από το κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο και σε ένα εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Μιλάμε για απαγόρευση μετάβασης σε περιοχή που δεν έχει καμία σχέση με τον τόπο τέλεσης του εγκλήματος για το οποίο κατηγορούνται. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Δεν γίνεται καν προσπάθεια πουθενά να εξηγηθεί για ποιο λόγο επιλέγει τη συγκεκριμένη περιοχή και όχι, ας πούμε, η Βικτόρια στην οποία συνελήφθησαν και τους αποδόθηκαν κατηγορίες. Μέσω του όρου αυτού είναι για μένα σαφές ότι ποινικοποιείται μία ολόκληρη περιοχή, στιγματίζεται μία ολόκληρη περιοχή και προφανώς στα πλαίσια μίας πολιτικής ατζέντας, αφού επαναλαμβάνω δεν υπάρχει και δεν γίνεται καν προσπάθεια να εξηγηθεί με ποιον τρόπο συνδέεται η περιοχή με τα αποδεδομένα εγκλήματα. Τώρα όσον αφορά την στέρηση της συμμετοχής σε συναθρήσεις, η πολιτική στόχευση εδώ πέρα γίνεται ακόμα πιο σαφής. Μια τέτοια ποινή δεν προβλέπεται πουθενά, ούτε στο κώδικα ποινικής δικονομίας, ούτε σε άλλο διάταγμα, ούτε στο Σύνταγμα προφανώς, και προσκρούει καθαρά στο συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του συνέρχεστε. Αυτά είναι σαφή. Όλοι οι περιορισμοί του δικαιώματος αυτού αναφέρονται ρητά στο Σύνταγμα και δεν καλύπτουν επουδενή τη συγκεκριμένη απόφαση επιβολής περιοριστικών όρων, ενάντια στους οποίους προφανώς θα κινηθούμε. Θα μου επιτρέψετε όμως και ένα γενικότερο σχόλιο πέραν της υπόθεσης, καθώς όσο και αν είναι πρωτοφανές, κάποιες βασικά από τις αυθαιρεσίες της περίπτωσης αυτής είναι πρωτοφανείς, θεωρώ λάθος το να ειδωθούν υπό το πρίσμα ενός μεμονωμένου περιστατικού, καθώς αίσθησή μου είναι ότι αποτελούν κρίκο σε μία λυσίδα πολιτικών επιλογών που στοχεύουν γενικότερα εδώ και αρκετό καιρό στην κάμψη αντιστάσεων μέσα στην κοινωνία. Εμείς αντιλαμβανόμαστε και γινόμαστε μάρτυρες εδώ και αρκετό καιρό μιας στοχευμένης και μεθοδευμένης επίθεσης σε οποιαδήποτε προσπάθεια αντίστασης ή αντίδρασης στις πολιτικές της κυβέρνησης, και η επίθεση αυτή προφανώς ξεκίνησε με την ίδια την κυβέρνηση όταν κατέθεσε πρόσφατα και υπερψήφισε το νομοσχέδιο με τους περιορισμούς στο δικαίωμα στη διαδήλωση, το οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί σε αυτό και έχουν αναφερθεί πάρα πολλοί συνάδελφοι σε αυτό. Θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματικό και θεωρούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να είχε περάσει, αλλά δίνει πολύ σαφώς το στίγμα της ευρύτερης πολιτικής κατεύθυνσης των επιλογών αυτών. Ωστόσο βλέπουμε αυτή την επίθεση στα δικαιώματα και στην συμπεριφορά της αστυνομίας. Και τη βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό, γινόμαστε μάρτυρες φαινομένων ακραίας καταστολής, γινόμαστε μάρτυρες δολοφονικών επιθέσεων, γινόμαστε μάρτυρες περιστατικών όπου η ομάδα δράση πέφτει με τα μηχανάκια πάνω σε κόσμο, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έγινε μία και δύο φορές, γίνεται επανειλημμένα εδώ και αρκετό καιρό και είναι σαφές ότι κάποια στιγμή θα υπάρξουν θύματα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να σταματήσει. Αυτές οι συμπεριφορές hooligans χωρίς διακριτικά. Προσωπική εκτίμηση. Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το φαινόμενο των αστυνομικών σκευωριών που στείνονται το τελευταίο διάστημα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι παλαιό μεν, δεν συμβαίνει πρώτη φορά, αλλά στην έκταση που συμβαίνει το τελευταίο διάστημα είναι πρωτοφανές. Γιατί πραγματικά εδώ και περίπου ένα χρόνο όλες οι προσαγωγές και οι συλλήψεις που συμβαίνουν σε διαδηλώσεις, πορείες, διαμαρτυρίες ή ακόμα και σε επιθέσεις της αστυνομίας σε περιοχές όπως τα Εξάρχεια συγκεκριμένα, καταλήγουν με στημένες κατηγορίες, προκατασκευασμένες κατηγορίες, μαρτυρικές καταθέσεις αστυνομικών οι οποίες διαψεύδονται αμέσως και αυτόματα από πάρα πολλά βίντεο, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε τι γίνεται στις ελάχιστες περιπτώσεις που δεν θα υπάρχουν τα βίντεο για να αποδειχθεί ότι η στημένη μαρτυρική κατάθεση είναι ψευδής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το ανέφερε πριν και ο Γιάννης Ανδρουλιδάκης και τα παιδιά. Η προσπάθεια η οποία ξεκίνησε χτες, υπήρξε η ανάρτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στα social media, όπου καταφέρθηκε ενάντια στο δικαίωμα, ας πούμε, στα άτομα τα οποία τραβάνε βίντεο και αποκαλύπτουν, ας πούμε, τις αυθαιρεσίες της αστυνομίας. Δεν είναι καθόλου τυχαία η συγκυρία. Θεωρώ ότι έχει άμεση σχέση και με τα περιστατικά τα οποία συνέβησαν. Και μιας και αναφέρομαι στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, θέλω να τονίσω κάτι το οποίο τονίστηκε και πριν από μία εβδομάδα σε άλλη αντίστοιχη συνέντευξη τύπου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη
για το στημένο, ας πούμε, των όλων αυτών κατηγοριών από την προηγούμενη εβδομάδα, όταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη βγήκε στη Βουλή και προανήγγειλε συγκεκριμένο αριθμό συλλήψεων και προσαγωγών, οι οποίες δεν είχαν συμβεί ακόμα την ώρα που τις ανακοίνωσε. Όταν λέω δεν είχαν συμβεί, δεν εννοώ δεν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία στο αστυνομικό τμήμα ή στη ΓΑΔΑ, εννοώ ότι δεν είχαν συλληφθεί ακόμα τα άτομα. Νομίζω ότι πρόκειται για σκάνδαλο και νομίζω ότι κακώς έχει περάσει στα ψηλά γράμματα. Υπό το πρίσμα αυτό, τελειώνοντας, να πω ότι αντιλαμβανόμαστε ότι τίθεται ζήτημα δημοκρατίας, ζήτημα το οποίο επηρεάζει όλες και όλους. Και θέλω να πω, ας πούμε, ότι σε μια κοινωνία η οποία καταφέρνει να βιώσει συλλογικά την αδικία ενός αμφισβητούμενου πέναλτι, είναι αναγκαίο να καταφέρει να βιώσει συλλογικά και την αδικία την οποία υφίστανται ο Αλέξανδρος, ο Θωμάς, ο Νάτσο και τόσοι άλλοι πριν από αυτούς. Και θα πρέπει αυτή η υπόθεση να αποτελέσει το έναυσμα, και μπράβο στην πρωτοβουλία η οποία έχει στηθεί, να αποτελέσει έναυσμα για μια μαζική υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Γιατί δεν γίνεται να το αφήσουμε έτσι.